μου αρχίζει παίρνοντας ένα πακέτο λιγκούνια 500 γραμμάρια και τα σπάω σε 3 κομμάτια να γίνουν μικρά σε μέγεθος, κάπως έτσι, και θα τα βράσω. Λοιπόν, μέχρι να γίνουν τα μακαρονάκια μου, βουτυρώνω το ταψί και έχω φύλλα κρούστα, φύλλα κρούστας, και θα αρχίσω να βάζω ένα και μετά θα ρίχνω λαδάκι και συνολικά θα βάλω κάτω στο ταψάκι μου 3. Λοιπόν, έχω βάλει το πρώτο φύλλο. Θα ρίξω λίγο λαδάκι και θα συνεχίσω με το επόμενο φύλλο. Λοιπόν, αφού έχω σουρώσει τα μακαρονάκια μου, τα ξαναρίχνω μέσα στην κατσαρόλα και τώρα θα ρίξω μέσα. Έχω κόψει 11 φέτες πάριζα και θα τα ρίξω μέσα. Έριξα μέσα και πιπεριά, μία πιπεριά. Και έχω χτυπήσει 3 αυγά με μπαχαρικά, πάπρικα, κάρι, αλάτι, πιπέρι. Θα το ρίξω και αυτό μέσα και θα ανακατέψω πολύ καλά. Μετά ρίχνω φέτα, μπορείτε να ρίξετε όσο θέλετε, όσο θέλει ο καθένας. Ανακατεύω και θα ρίξω γάλα και θα συνεχίσω το ανακάτεμα. Λοιπόν, αφού έχω ανακατέψει καλά, θα ρίξω τη μισή ποσότητα στο ταψί μου από τα μακαρόνια που έχουμε φτιάξει. Έριξα λοιπόν τη μισή ποσότητα και τώρα θα ρίξω τριμμένο τυρί και θα φτιάξω μία στρώση. Τώρα θα πάρω λίγο βουτυράκι και θα αφήσω κάποια κομματάκια επάνω στο τυρί. Έβαλα κάποια κομματάκια από το βούτυρο και τώρα θα ρίξω την υπόλοιπη μου, τα υπόλοιπα μου μακαρόνια από πάνω. Λοιπόν, έχω κόψει 3 φέτες τυρί σε τέτοιες ροδελίτσες, σε τέτοια κομματάκια και τα έχω βάλει από πάνω. Και για να μην ακουμπάει λοιπόν το φύλλο μας, έχω αφήσει τόση ποσότητα και θα ρίξω τα μακαρόνια αυτά, θα τα απλώσω πάνω στο ταψάκι συν το ζουμάκι που έχει απομείνει. Τώρα θα γυρίσω τις άκρες μέσα . Μπορούσα να τα κόψω, αλλά μου αρέσει, θα βγει έτσι, δεν θα βγει ολόησιο το φύλλο. Λοιπόν, και τώρα θα ρίξω λογικά, θα βάλω από πάνω άλλο ένα, να δω πώς είναι και μπορεί να βάλω και ένα δεύτερο. Λοιπόν, θα βάλω μόνο ένα φύλλο, οπότε γυρίζω μέσα αυτά εδώ. Λοιπόν,
Και τώρα θα πάρω το μαχαιράκι μου. Λοιπόν, παίρνω το μαχαιράκι μου και χαράσω. Δεν βλέπω και καλά, στραβά το κάνω. Λοιπόν, όχι ως κάτω-κάτω. Απλά να περάσει μέσα ο αέρας να ψηθεί. Λοιπόν, θα ρίξω λίγο ρελαδάκι από πάνω. Και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Λοιπόν, θα ψήσω στους 180 βαθμούς για περίπου 35 λεπτά και θα το κοιτάω μετά. Μέχρι να ροδοκοκκινήσουν τα θύλα και να έχει ψηθεί και μέσα. Έτοιμη και η μακαρονόπιτα. Αυτό ήτανε. Θα σας δείξω και κομμένο το κομμάτι πώς είναι. Μετά.